Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky. Πάνω από το 1 τρίτο των κρουσμάτων κορονοϊού που ανακοίνωσε σήμερα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας εντοπίζονται στην Αττική. Συγκεκριμένα στο Λεκανοπέδιο καταγράφονται 256 κρούσματα κορονοϊού από τα 605 συνολικά, ενώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν 65 νέα κρούσματα. Επιπλέον εντοπίστηκαν 45 μολύνσεις στη Μαγνησία και 23 στην Εύβοια. 292 είναι οι διασωληνωμένοι ασθενείς, ενώ 24 άνθρωποι έχασαν την μάχη με τον κορονοϊό μέσα σε ένα 24ωρο. Το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου θα χτυπήσει την 1η Φεβρουαρίου, με τους μαθητές και εκπαιδευτικούς να μπορούν να αιτηθούν προκειμένου να υποβληθούν σε δωρεάν rapid test για να προφυλαχθεί έτσι το εκπαιδευτικό σύστημα από ένα πιθανό πισωγύρισμα στο άνοιγμα των εκπαιδευτικών δομών. Ωστόσο, στις κόκκινες περιοχές θα ανοίξουν μόνο τα γυμνάσια, ενώ σε ολόκληρη τη χώρα τα πανεπιστήμια, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών θα πρέπει να περιμένουν αρκετά, όπως φαίνεται, ώσπου να ξανανοίξουν. Ο πρώτος πολίτης που εμβολίασα ήταν ένας πολύ συμπαθής ηλικιωμένος κύριος. Το ευχαριστώ που μου είπε, η ευγνωμοσύνη που είδα στα μάτια του, ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω όσο ζω. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται κανονικά οι εμβολιασμοί ατόμων άνω των 85 ετών. Τα ραντεβού είναι κάθε 15 λεπτά. Υπάρχουν σαφείς οδηγίες και από το Υπουργείο Υγείας και από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Αυτές ακολουθούμε. Το Κέντρο Υγείας στα Καμίνια, το οποίο αποτελεί μία από τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που λειτουργούν και ως εμβολιαστικά κέντρα στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία, επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά λουμ την ίδια ώρα έχει δημιουργηθεί με την καταλληλότητα των υφασμάτινων μασκών, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ωστόσο να διαβεβαιώνει ότι είναι επαρκής. Το υλικό είχε ελεγχθεί από την Επιτροπή, είχε περάσει από Επιτροπή, η οποία είχε αποφανθεί ότι το υλικό είναι το ασφαλές υλικό για την πάνινη μάσκα. Και θέλει πλύσιμο καθημερινό και σιδέρωμα. Είναι πιο ασφαλείς οι χειρουργικές μάσκες, αυτές που χρησιμοποιούμε, όπως ξέρετε, οι άλλες μάσκες, οι οποίες βέβαια κοστίζουν κιόλας. Η φασμάτινη μάσκα γνωρίζουμε ότι έχει ένα μειωμένο, ένα χαμηλότερο βαθμό προστασίας, όμως μέχρι στιγμής έχει αποδειχτεί ότι έχει συμβάλει και αυτή με το δικό της βαθμό στην αποτελεσματικότητα κατά της διασποράς του ιού. Καταφατική ήταν η απάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και στο εάν οι συγκεκριμένες μάσκες είναι το ίδιο αποτελεσματικές ακόμη και απέναντι στα νέα μεταλλαγμένα στελέχη του νέου κορονοϊού. Το μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού που πρωτοκαταγράφηκε στην Μεγάλη Βρετανία και έχει εντοπιστεί και σε πολλά άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει γίνει ο νέος πονοκέφαλος των κυβερνήσεων και των επιστημόνων. Ο εντοπισμός του και στην Ελλάδα έχει θέσει σε ετοιμότητα, όπως είναι φυσικό, τους αρμόδιους με το Υπουργείο Υγείας και την κυβέρνηση εν γέννη να αποφασίζει την δημιουργία δικτύου επιτήρησης του νέου στελέχους. Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες έχουν στρέψει την προσοχή τους στο μεταλλαγμένο στέλεχος ονόματι Νέλη. Ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον προειδοποιεί πως ο μεταλλαγμένος κορονοϊός ενδεχομένως να είναι πιο θανατηφόρος. Σε παράλληλο πεδίο τώρα ανησυχία προκαλεί η μία μετά την άλλη εταιρεία παραγωγής εμβολίων που μειώνουν τις παραδόσεις τους στις χώρες. Οι τριών ειδών μεταλλάξεις του κορονοϊού έχουν αναστατώσει την επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τον Μπόρις Τζόνσον μάλιστα να δηλώνει ότι το νέο στέλεχος του ιού είναι πιο μεταδοτικό και πιο θανατηφόρο. We've been informed today that in addition to spreading more quickly, it also now appears that there is some evidence that the new variant, the variant that was first identified in London and the South East, may be associated with a higher degree of mortality. The man in their 60s, the average risk is that for 1,000 people who got infected, roughly 10 would be expected to unfortunately die with the virus. With the new variant, for 1,000 people infected, roughly 13 or 14 people might be expected to die. Δεδομένων των συνθήκων δημιουργείται στη χώρα μας δίκτυο επιτήρησης της μετάλλαξης. Θα αποστέλλονται δείγματα από όλη τη χώρα στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, όπου εκεί θα γίνεται η ταυτοποίηση του στελέχους του ιού. Είναι προτιμότερο ένας ιός να είναι 50% βαρύτερος παρά το 50% μεταδοτικότερος. Γιατί όταν είναι 50% μεταδοτικότερος, οι θάνατοι είναι πολύ περισσότεροι από την άλλη περίπτωση. Επομένως, το να μεταδίδεται 70 με 80% περισσότερο είναι
Πολύ σημαντικό πρόβλημα. Έχουμε ήδη φροντίσει έτσι ώστε από τις πρώτες μέρες που εμφανίστηκαν τα νέα στελέχη και από το Ηνωμένο Βασίλειο και από την Νότια Αφρική και από τη Βραζιλία να περιχαρακώσουμε την είσοδο στην Ελλάδα. Έχουμε ένα εξαιρετικά αυστηρό σύστημα εισόδου από το εξωτερικό. Τρεις είναι οι μεταλλάξεις που απειλούν το πλανήτη. Αυτή που εντοπίστηκε στη Βρετανία, στη Νότια Αφρική και την Βραζιλία, με τα δύο τελευταία στελέχη να θεωρούνται ακόμα πιο επικίνδυνα, χωρίς ωστόσο ακόμη να έχουν εξαπλωθεί σε πολλές χώρες. Δημιουργούν ανησυχίες, ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε? Προς το παρόν, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι να επαυξήσουμε τη σωστή τήρηση των μέτρων. Όταν έχει τείχος ο ιός, δεν έχει περιθώριο, δεν έχει περιβάλλον μεταλλαγών. Με το εμποδίον όμως γίνεται ο εμβολιασμός στις χώρες, καθώς μετά την Pfizer και η AstraZeneca μειώνει τις παραδόσεις εμβολίων, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκφράζουν τη βαθιά τους δυσαρέσκεια και να ζητούν απαντήσεις. Εξαιτίας αυτών των καθυστερήσεων, η Ευρώπη και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δέχονται μεγάλες πιέσεις για έγκριση και άλλων εμβολίων. Ένας χρόνος αφότου η πόλη ανακοίνωσε της Γιουχάν, ανακοίνωσε τα πρώτα στον κόσμο κρούσματα της νόσου COVID-19 σε μία από τις αγορές της. Και ενώ πολλές άλλες χώρες παραμένουν στον ασφυκτικό κλειό του νέου κύματος της πανδημίας και αν εξαιρέσει κανείς τις μάσκες στα πρόσωπά τους, οι πολίτες της Γιουχάν ζουν πλέον μία σχεδόν κανονική ζωή. Λίγα πράγματα έχουν μείνει να θυμίζουν το ρόλο της συγκεκριμένης πόλης της Γιουχάν στην αρχή της πανδημίας του κορονοϊού, που έχει μολύνει έως τώρα πάνω από 67 εκατομμύρια άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει στοιχήσει την ζωή σε σχεδόν 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Κίνα ειδοποίησε αρχικά, να θυμίσουμε, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για 27 κρούσματα μιας ιογενούς πνευμονίας στη Γιουχάν στις 31 Δεκεμβρίου. Οι αρχές έκλεισαν τότε την αγορά στην πόλη την επόμενη ημέρα, αφού ανακάλυψαν ότι κάποιοι από τους ασθενείς ήταν έμποροι ή εργάζονταν εκεί. Αυτό σηματοδότησε την αρχή μιας σκοτεινής περίοδου και για την πόλη των 11 εκατομμυρίων κατοίκων στην κεντρική Κίνα, αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη. Οι μολύνσεις εκεί γρήγορα εκτοξεύθηκαν στα 50.000 κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 4.000 θανάτων. Οι αξιωματούχοι τότε αντέδρασαν, επιβάλλοντας άμεσα ένα σκληρό lockdown 76 ημερών. Τα μέτρα απέδωσαν. Η Γιουχάν δεν έχει καταγράψει κανένα νέο κρούσμα τοπικής μετάδοσης εδώ και αρκετούς μήνες. Ο γρίφος, ωστόσο, από πού προήλθε ο ιός, όχι μόνο παραμένει άλυτος, αλλά περιπλέκεται. Πάμε όμως πάλι στο εσωτερικό. Προβληματισμό εγείρουν και οι σημερινές εικόνες από τα καταστήματα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Παρά το γεγονός ότι οι καταναλωτές που σχημάτισαν ατελείωτες ουρές τηρούσαν στο έπακρο τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού. Την ίδια στιγμή την πλήρη δυσαρέσκεια τους δείχνουν οι κλάδοι που παραμένουν κλειστοί, καθώς χάνεται τζίρος με τα έξοδα να τρέχουν, με την αντιπολίτευση μάλιστα να ζητά μέτρα για να σωθεί η οικονομία της χώρας. Τεράστιες ουρές δεκάδων ατόμων καταγράφηκαν στο κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων πόλεων, με τον κόσμο που περίμενε έξω από τα καταστήματα ωστόσο να φορά τις μάσκες και να τηρεί τις αποστάσεις υπό το βλέμμα της ελληνικής αστυνομίας. Η εικόνα βέβαια αυτή μπορεί να ευχαριστεί τους μαγαζάτορες που βλέπουν τις επιχειρήσεις τους να παίρνουν μια μικρή ανάσα, αλλά προβληματίζει τους ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι φοβούνται ένα τυχόν τρίτο κύμα της νόσου COVID-19. Το λιανεμπόριο κλείνει μια εβδομάδα που έχει ανοίξει, με την αντιπολίτευση να ζητά περισσότερα μέτρα οικονομικής στήριξης. Σε όλη την Ευρώπη η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα έχει στηριχθεί με επιδότηση επί του τζίρου που έκανε την προηγούμενη χρονιά. Χριστούγεννα με το Click Away δούλεψε καθόλου? Πολύ λίγο. Δουλέψαμε πάρα πολύ λίγο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως το λιανεμπόριο και η εστίαση, εκπέμπουν σως. Ο τζίρος τους μειώθηκε κατά 35 δις στους 9 μήνες του 2020. Παράλληλα, η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, παρά την έντονη φημολογία, τελικά είπε το όχι στο άνοιγμα των χιονοδρομικών κέντρων. Χάσει περίπου το 1 πέμπτο της περσινής χρονιάς. Αυτό σημαίνει ότι, με δεδομένο ότι χάσαμε και την περίοδο των γιορτών, αλλά και όλον τον Ιανουάριο, όπως διαφαίνεται, σημαίνει για μια τεράστια καταστροφή. Χάσαμε την περσινή τη μισή σεζόν σχεδόν. Δηλαδή από τότε που κλείσαμε μας έριξε άλλα 3 χιόνια, τα οποία πήγανε χαμένα. Δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε. Και φέτος έχουμε χάσει όλη τη σεζόν. Για παράλογη απόφαση της κυβέρνησης και των ειδικών κάνουν λόγο και οι κυνηγοί και οι ψαράδες. Όπως βλέπετε εδώ πέρα η βάρκα αυτή, πού να υπάρχει η υπερμετάδοση, όταν ο ένας με τον άλλον έχει απόσταση 2 μέτρα. Ας πούμε, αν δεν είχαμε το όπλο, είναι ένας απλός περίπατος στο βουνό. Δεν είναι κάτι άλλο. Τι μην ξεχνάμε, είναι και ένα χόμπι, ας πούμε, που ο κόσμος έχει πληρώσει.
για να μπορεί να το απολαύσει. Την 1η Φεβρουαρίου αναμένεται να ανοίξουν και τα πρακτορία ΟΠΑΠ, ενώ αλλάζει και ο αριθμός των επιβαίνοντων στα ταξί και συγκεκριμένα θα επιτρέπονται 2 επιβάτες πλέον πλην του οδηγού. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Επαναλαμβάνοντας τις κόκκινες γραμμές της Ελλάδας, ο Νίκος Δένδιας απάντησε στην εμπριστική ρητορική του Μευλού Τσαβούσογλου περί Κάζους Μπέλι, τονίζοντας ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα η επέκταση των χωρικών μας υδάτων οπουδήποτε και οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο. Η Αθήνα κρατάει μικρό καλάθι για τις διερευνητικές επαφές που ξεκινούν μεθαύριο, την Δευτέρα, καθώς την σκυτάλη των προκλήσεων πήρε και ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. Μετά τις νέες προκλήσεις Τσαβούσογλου και τις απειλές πολέμου κατά της Ελλάδας, στην περίπτωση επέκτασης των χωρικών υδάτων της χώρας μας και στο Αιγαίο, ξεκάθαρος και σαφής ήταν ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος υπενθύμησε ότι αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα της χώρας οπουδήποτε και οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο. Επιπλέον, ο Υπουργός Εξωτερικών δεν άφησε κανένα περιθώριο για άνοιγμα της βεντάλιας των αντικειμένων συζήτησης στις διερευνητικές επαφές Αθήνας-Άγκυρας που ξεκινούν τη Δευτέρα, ενώ το δικαστήριο της Χάγης φαίνεται ως εισέσχατη λύση. Ένα ευνοϊκό περιβάλλον στο οποίο η Τουρκία θα έχει με πολύ μεγάλη άνεση την ευκαιρία να δυναμητήσει τις διερευνητικές επαφές και να αναλάβει την ευθύνη από την πρώτη στιγμή. Εμείς προσερχόμαστε στις διερευνητικές καλή την πίστη, όπως είπε ο υπέξ μας, και με αυτοπεποίθηση. Από εκεί πέρα κρατάμε μικρό καλάθι και θα σας έλεγα ότι είναι διερευνητικές χαμηλών προσδοκιών. Η Τουρκία εξαναγκάστηκε σε αυτές. Επιχείρησε να ξεφύγει από αυτές 2 φορές το 2020, βρήκε τοίχο. Οι κόκκινες γραμμές είναι δεδομένες και οι κόκκινες γραμμές πρέπει να είναι. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση να ξέρει ότι θα στηρίξουμε μεν, αλλά χωρίς άγνοια των θεμάτων εμείς. Την επανέναρξη των συνομιλιών Ελλάδας-Τουρκίας χαιρέτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ μετά την συνάντησή του με τον Μευλού Τσαβούσογλου, ο οποίος ωστόσο επιμένει στα περί διευρυμένης ατζέντας, αναφέροντας ότι εάν συζητηθεί μόνο το ένα ζήτημα, θα συνεχιστούν οι εντάσεις. Πάντως και άλλος ένας Τούρκος αξιωματούχος, ο Χουλουσί Ακάρ, ρίχνει και άλλο λάδι στη φωτιά των ελληνοτουρκικών σχέσεων με πολεμικές ιαχές. Karada, denizde, havada, bu milletin, bu memleketin, bu asil milletin, mazlum milletin hak, alak ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağız inşallah. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Fakat hiçbir zaman rahmete kapılmak yok. Bu şekliyle egemenliğimizi, bağımsızlığımızı, hak, alak ve menfaatlerimizi karada, denizde, havada ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı için de bizler korumaya, kollamaya devam edeceğiz. Özellikle Yunanistan ile ilişkilerimizde her zaman dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Karşılıklı yapacağımız görüşmelerle meselelerin hak, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde ele alınmasını ve bir çözüme ulaşılmasını umuyoruz. Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı kapalı Ege Denizi'nde ülkemizin hayati hak ve menfaatleri vardır. Bu denizde kara sularının hem ülkemizin hem üçüncü ülkelerin seyri sefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz bellidir. Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur. Bu kapsamda komşumuzdan beklentimiz Türkiye'nin Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki hakkına, hukukuna saygı göstermesi ve bir takım yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek açıklama ve eylemlerden artık vazgeçmesi ve kaçınmasıdır. Παρέμβαση έκανε για το μείζον ζήτημα και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αναφέροντας ότι τον επεκτατιστή δεν τον κατευνάσεις γιατί έτσι γίνεται πιο αδίστακτος. Σε παράλληλο πεδίο, εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την άσκηση των ειδικών δυνάμεων στο Κιλκίς. Καλωσορίζουμε μέσω Skype τον εκλεκτό τον διεθνολόγο Αθανάσιο Δρούγο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Άννα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ. Είναι Σάββατο. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι Σάββατο. Μεθαύριο ξεκινούν οι διερευνητικές επαφές. Τι ακριβώς περιμένουμε, ενώ έχουμε τον Μευλού Τσαβούσογλου που τον βλέπουμε και στις εικόνες μας, τι ακριβώς περιμένουμε με αυτό το κλίμα που επικρατεί από τις συνομιλίες που θα έχει η Ελλάδα με Τουρκία? Άννα, πρώτα απ' όλα δεν περιμένω πολλά. Έχω πολύ χαμηλά τον πήχη των όποιων προσδοκιών. Γιατί όχι επειδή είναι διερευνητικές ή χνηλατικές ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έχει προσκομμένη ατζέντα η Τουρκία. Τη στιγμή κατά την οποία εμείς τουλάχιστον είναι περιορισμένοι σε δύο θέματα, το πολύ εν όλη τις θαλάσσιες ζώνες. Στην απ' την άλλη πλευρά έχουμε αυτή τη στιγμή ανοίξει οι Τούρκοι όλοι, είτε κυρίως ο Τσαβούσογλου, είτε βεβαίως και ο Ακάρ, έχουν ανοίξει τη βεντάλια πάρα πολύ, αρχίζοντας από θέματα έρευνας διάσωσης,
το όριο του FIR Αθηνών, θέματα γκρίζων ζωνών, αποστρατικοποίηση νήσων. Έχουν ανοίξει και τη Θράκη πάλι με τα περί τουρκικής μειονότητας κατά παράβαση της Λοζάνης. Ως εκ τούτου, στο ερώτημά σου απαντώ ευθέως ότι δεν περιμένω πολλά πράγματα. Δεύτερον, θα έλεγα ότι και οι δηλώσεις του κ. Τσαβούσογλου, να το πούμε αυτό, ότι έγιναν αμέσως μετά τι. Μετά τις επαφές επί δύο ημέρες που είχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αφού είδε τον Σαρλ Μισελ, την Ούρσουλα Φον ντερ Λέιεν και τον Ζωσέ Μπορέλ, και βέβαια τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιάνς Στόλτεμπεργκ, έκανε δηλώσεις για τα 12 ναυτικά μίλια, και αν τολμήσουν οι Έλληνες και το κάνουν διαχρονικά από το 1995, ισχύουν οι αποφάσεις της μεγάλης τουρκικής εθνοσυνέλευσης, δηλαδή είναι αιτία πολέμου. Σε αυτές, επειδή και το ρεπορτάζ σας το ανέφερε πολύ σωστά, είναι και το θέμα Χουλουσία Κάρ, ο οποίος μιλώντας σήμερα, παρόντος του Ερντογάν, έτσι στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε η κατέλκυση της φρεγάτας F-515 με το όνομα Ισταμπούλ της Τουρκίας, τουρκικής κατασκευής, καθαρά τουρκικής κατασκευής, με μόνο τουρκικά όπλα, είπε αυτά τα οποία είπε και βεβαίως στο τέλος είπε ότι θέλουμε πάντα καλές σχέσεις με την Ελλάδα κτλ. Εν κατακλείδη, δεν περιμένω κάτι από τις συγκεκριμένες συνομιλίες. Προφανώς 61ος γύρος είναι αυτός. Θα υπάρξει σίγουρα 62ος γύρος κάπου το Φεβρουάριο για να απαντήσουν στα όσα θα τεθούν μετάβριο στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά από εκεί και πέρα όλα είναι ανοιχτά από κατάρρευση των συνομιλιών μέχρι σε βάθος χρόνου, το τονίζω αυτό, σε βάθος χρόνου, ναι, να υπάρξει συνυποσχετικό πράγμα δύσκολο για να πάμε στη Χάγη, στο Διεθνές Δικαστήριο, με ό,τι αυτό προβλέπει και ό,τι αυτό μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα. Κύριε Δρόγου, θα μας πείτε όμως και για, και για το δικαστήριο της Χάγης. Όντως είναι η έσχατη λύση, όντως θα βρούμε το φως σε όλο αυτό το σκοτάδι. Επειδή έχουμε δει πολλές περιπτώσεις του δικαστηρίου της Χάγης σε παγκόσμιο επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια, είδα ότι πολλοί πήγαν στη Χάγη και σε απλά ελληνικά, να το πω έτσι, πήγανε και βγήκανε αντί να βγουν, ξέρω εγώ, με μαλλί, βγήκαν τελείως κουρεμένοι. Άρα στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη Χάγη. Η Χάγη αυτή είναι πάντοτε είναι ένα υψηλότατο, υπό τον ΟΗΕ, νομικό όργανο διεθνούς διαιτησίας, σεβαστό, έτσι, μέσα στο σύστημα του ΟΗΕ είναι, δεν είναι ας πούμε κάπου απ' έξω. Αλλά αυτή τη στιγμή Άννα θεωρώ ότι πολλοί που πήγαν εκεί δεν δικαιώθηκαν. Συνεπώς θα πάρει χρόνο για να πάμε εκεί, χρειάζεται συνυποσχετικό. Άρα σημαίνει οι Τούρκοι συμφωνούν με κάποια από αυτά που προτείνουμε εμείς για να πάμε. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο γιατί έχουν άλλα στο μυαλό τους. Και αν να συνεχίσει πάρει αυτόν τον χρόνο, μιλάω για 7-8 μήνες. Μην ξεχνάμε την ίδια στιγμή έχουμε και την περίπτωση της Αλβανίας. Γιατί μετά τις εκλογές της Αλβανίας έχει πει ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Δένδιας ότι θα πάμε με τον Έντι Ράμα, θα πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο για τις θαλάσσιες ζώνες στο Βόρειο Ιόνιο και όχι μόνο. Δεν είναι καλό να έχουμε δύο περιπτώσεις μέσα στο Διεθνές Δικαστήριο. Αυτό αντιλαμβάνεσαι δημιουργεί άλλου είδους προβλήματα. Γι' αυτόν τον λόγο και σε αυτό το σημείο κρατάω πολύ χαμηλό τον πύχη των προσδοκιών μου. Αλλά ότι είναι μια από τις επιλογές που ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω γιατί την εγκρίνει τόσο πολύ, είναι ότι σε κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να πάμε στη Χάγη. Αλλά επαναλαμβάνω, χρειάζεται οι Τούρκοι να συμφωνήσουν και να πω και κάτι το οποίο με διέφυγε προηγουμένως, είναι το γεγονός ότι στο ΝΑΤΟ οι συζητήσεις δεν έχουν πάει και εντυπωσιακά καλά. Έτσι, είδαμε κιόλας όμως. Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Δρούγκο. Ναι, είδαμε και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να χαιρετίζει την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Ωστόσο, έχουμε δει και από την Γερμανία. Είδαμε και την Τώρα Μπακογιάννη πριν από λίγες ημέρες για τον Χάικο μας. Τον χαρακτήρισε μουγκό. Οπότε, ποια είναι η αντιμετώπιση από την Ευρώπη αλλά και από το ΝΑΤΟ προς την Τουρκία? Με το βλέμμα κιόλας, συγγνώμη, με το βλέμμα να θυμίσουμε και στον Μάρτιο, στη Σύνοδο Κορυφής. Γερμανοί, Ισπανοί και Ιταλοί, κάθε άλλο παρά διάγεται θετικά για μας. Δεν είναι μόνο ο κύριος Μας. Ο Μας ήταν άφωνος προστά σε αυτά τα περίγραφα τα οποία λέγει επιθετικά, μάλιστα και προφανώς εμπριστικά ο Τσαβούσογλου. Και θα περίμενα τουλάχιστον από την Γερμανία. Η Γερμανία δεν είναι Εστονία, δεν το λέω προς του μειωτικά, δεν είναι Κύπρος. Ας πούμε, Γερμανία είναι Γερμανία. Θα περίμενα να πάρει συγκεκριμένη θέση. Δεν πήρε τίποτα και το άφησε. Κάπου εκεί η κυρία Μπακογιάννη έχει δίκιο με την επισήμανση. Δεν το συζητώ. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε και την επίθεση της Ισπανίας, η οποία θέλει να περάσει την Τουρκία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί καιρό τρόπο, με δηλώσεις του Πέτρο Σάντζεφ, του σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργού της Ισπανίας, να μην είναι θετικές για μας. Τώρα στο Γενικό Γραμματέα που με ρώτησε, σαν να σα πω το εξής: ο Γενικό Γραμματέα μίλησε με τον Τσαβούσογλου για πολλά. Είτε το Ιράκ, είτε αυτή τη στιγμή το Αφγανιστάν, είτε τον Κάφκασο, είτε τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και τις αποστολές. Αυτά εντάξει όλα. Συμφωνώ.
ή τη Λιβύη. Αλλά χαιρέτησε βέβαια τις συνομιλίες σε στρατηγικό επίπεδο ανάμεσα στον Ισμαήλ Ουνέρ, τον Τούρκο αντιπέραχο, και τον Γιάννη τον Παυλόπουλο, τον δικό μας μόνιμο αντιπρόσωπο, τον Ναύαρχο, στη Στρατηγική Επιτροπή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, υπό Αμερικανό διαμεσολαβητή. Αλλά μην ξεχνάμε ότι μέχρι στιγμής, από ό,τι μου έχουν πει, και μιλώ πέραν Ελλήνων ανθρώπων που με ενημερώνουν, μέσα στη Στρατηγική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, πέραν από σημείο ότι αν δεν έχουν γίνει μεγάλα πράγματα, προσεχώς συζητάνε για την κόκκινη γραμμή, αν τυχόν γίνει κάτι, για να υπάρξει αποσυμπίεση. Στα άλλα πράγματα δεν μπορούμε να συζητήσουμε την Τουρκία, γιατί η Τουρκία δημιουργεί μονίμως συγκεκριμένα προβλήματα σε βάρος του εθνικού μας αερίου χώρου και του θαλασσίου χώρου. Άρα, κλείνω από τη στιγμή που ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ καλώς όρισε, αλλά η ουσία των πραγμάτων είναι ότι δεν βλέπω μεγάλη πρόοδο και σε αυτές τις συνομιλίες. Βλέπουμε και τον Ερντογάν να κάνει, θα λέγαμε, μια επίθεση γοητείας και προς την Ευρώπη, αλλά φυσικά και προς τον ΝΑΤΟ. Ωστόσο, οι ελληνικές θέσεις είναι συγκεκριμένες. Είναι μάλλον μονοθεματικός ο χαρακτήρας των διερευνητικών και του αντικειμένου που θα συζητηθεί. Και όπως ανέφερε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας, είναι αναφέρεται το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Αυτό ακριβώς δεν θα το δεχτούν οι Τούρκοι, λέτε, από μεθαύριο στις 25 Ιανουαρίου. Δεν νομίζω, γιατί πρέπει βεβαίως και ο... Και είχαμε και καινούργια δήλωση του Μεβλού Τσαβούσογλου, συγγνώμη που σας διακόπτω, που λέει ότι αν θα συζητηθεί ένα ζήτημα, τότε θα συνεχίσουν οι εντάσεις. Άλλο ένα δείγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση από τη στιγμή οι Τούρκοι να μην βάλουν μέσα θέματα κρίζων ζωνών ή το εύρος της έρευνας και διάσωσης, ή τα 10 ναυτικά μίλια του εθνικού εναερίου χώρου και το FIR Αθηνών. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, προφανώς, αν από τη στιγμή παραθέσουν κάτι, η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει παραπέρα, αλλά να πέσουν στο κενό οι συζητήσεις. Από εκεί και πέρα, ο Ερντογκάν, που είπε, είναι κρίσιμο πολύ. Τις τελευταίες, ας πούμε, 8-9 μέρες, εξακολουθεί να κάνει αυτή την επίθεση γοητείας. Γιατί, όπως ξέρει, στα τέλη του μήνα θα πάει η Βαντελέινεν, η Γερμανίδα της Επικεφαλής Επιτροπής, και ο Σαν Μισελ και ο Μπορέλ θα πάνε στην Τουρκία. Οπότε θα γίνει μια σύσκεψη Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει προσπάθεια Γερμανών και Ισπανών να φέρουν τους Τούρκους πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά προφανώς πολλά θα κρυθούν από το τι θα γίνει μεθαύριο, τι θα πει οι δύο επιτροπές υπό τον κύριο Γονάλκη, υπό τον πρέσβη μας, τον επιτιμή, τον κύριο Αποστολίδη. Οι θέσεις μας διαχρονικά έχουν παραμείνει οι ίδιες. Από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε ότι έχουμε νέα αμερικανική κυβέρνηση, όπως ξέρεις, το έχουμε συζητήσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιες αρκετά θετικές, ενθαρρυντικές θα έλεγα, γιατί η Αμερική κάνει και παγκόσμια πολιτική δηλώσεις του νέου Υπουργού Εξωτερικών, που δίνει σίγουρο ότι θα έχει επιβεβαιωθεί από την Γερουσία, Άντωνι Μπλίνκεν. Συνεπώς, το επιτελείο Biden, επειδή γνωρίζω πολλούς από αυτούς, είναι άνθρωποι οι οποίοι διαχρονικά έχουν εμπειρίες, ξέρουν την Ανατολική Μεσόγειο, ξέρουν τη Μέση Ανατολή, ξέρουν τη Βόρεια Αφρική, ξέρουν τις θέσεις μας. Αλλά μην ξεχνάμε και αυτούς προέκυψε πέραν της πανδημίας και της χαόδους κατάστασης στην Αμερική, προέκυψε το θέμα των S400. Για μένα το θέμα των S400 μέσα από το πρίσμα, μέσα από αυτή την οπτική γωνία, βλέπω τα επόμενα βήματα των Αμερικανών ως προς την περιοχή μας. Γιατί προφανώς οι Ρώσοι είναι αντίπαλοι των Αμερικανών, και είναι ντροπή αυτό που έχει κάνει η Τουρκία, ενώ είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και στρατηγικός εταίρος, όπως είπε ο κύριος Μπλίνκεν, να πάει να αγοράσει όπλα από τους εχθρούς του ΝΑΤΟ, της Συμμαχίας, που τουλάχιστον η Ρωσία και η Κίνα είναι οι εμφανείς εχθροί. Κύριε Δρούγο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή συνέχεια στο δελτίο. Ευχαριστώ, Άννα, πολύ. Καλό βράδυ σε όλους σας. Ευχαριστώ. Πάμε εμείς, προχωράμε στα ελληνικά τα δεδομένα και πάλι. Ομολογία πλήρους αποτυχίας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και της διοίκησης του ΕΦΚΑ, αλλά και καθαρή μεθόδευση εμπλοκής ιδιωτών στη λειτουργία του ΕΦΚΑ, χαρακτήρισε η τομεάρχης εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, την ανακοίνωση για project manager για τις εκκρεμείς συντάξεις. Είναι προφανές και μεθόδευση για να μπει ιδιώτης μέσα στον ΕΦΚΑ. Περίπου τώρα 200 άτομα συγκεντρώθηκαν σήμερα στην οδό Ούλοφ Πάλμε, στην περιοχή της Ζωγράφου, και πραγματοποίησαν πορεία στην περιοχή της συγκεκριμένη. Οι φοιτητές έδωσαν ραντεβού στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Διαδήλωσαν για φοιτητικά ζητήματα και αντιδρούν κυρίως στην αστυνόμευση σε σχολές αλλά και εστίες, με αφορμή φυσικά το νομοσχέδιο των Υπουργείων Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο, ωστόσο η διαμαρτυρία έληξε χωρίς επεισόδια και με μικροεντάσεις. Την απόφασή του να διεκδικήσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής έκανε σήμερα γνωστή ο Ανδρέας Λοβέρδος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Στην ερώτηση ότι τον κατηγορούν ότι είναι η δεξιά πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ και ότι θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Λοβέρδος το αρνήθηκε. Ωστόσο, όπως τόνισε, το κόμμα δικαιούται από την ιστορία του και από αυτά που μπορεί να δώσει να υπερδιπλασιάσει τις δυνάμεις του. Θα διεκδικήσω την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής.
γιατί πιστεύω πως μπορώ να εγγυηθώ το μέλλον της παράταξης και να συμβάλλω στο μέλλον της πατρίδας. Εκτός συνόρων τώρα, συναγερμός έχει σημάνει στον Λευκό Οίκο και τον Αμερικανικό στρατό, καθώς τουλάχιστον 200 μέλη της Εθνοφρουράς που κατέθεσαν στο Καπιτόλιο κατά τη διάρκεια της ορκομοσίας του Biden και πριν από αυτήν έχουν διαγνωστεί θετικά στον ιό. Ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει θέσει ως προτεραιότητα το πακέτο στήριξης της οικονομίας από τις επιπτώσεις της πανδημίας, ενώ την εβδομάδα μετά τις 8 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί και η πολυαναμενόμενη δίκη του Ντόναλντ Trump. Τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, μετά την επίσημη υποβολή του κατηγορητηρίου, θα αρχίσει να διεξάγεται η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ στη Γερουσία. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του σώματος του Αμερικανικού Κογκρέσου, ο Δημοκρατικός Τσακ Σούμερ. Once the briefs are drafted, presentation by the parties will commence the week of February the 8th. Για να καταδικαστεί από τη Γερουσία ο Τραμπ, απαιτείται πλειοψηφική ψήφος 2/3 και σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να αποκλειστεί διαβίου από κάθε δημόσιο αξίωμα. Democrats need 17 Republicans to join them for a conviction. Η δίκη Τραμπ, ωστόσο, αναμενέται να επισκιάσει το σχέδιο ανακούφισης από την πανδημία ύψους 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει ήδη ανακοινώσει ο νέος Αμερικανός πρόεδρος. Approximately 14 million Americans, 14 million, have fallen behind on rent and many risk eviction. We're going to finish the job of getting a total of $2,000 in direct payments to folks. Πάντως, αν και καθημερινά εμβολιάζονται 1 εκατομμύριο Αμερικανοί, ο Τζο Μπάιντεν σοκάρει με τις προβλέψεις του. The virus is surging. We're 400,000 dead, expected to reach well over 600,000. Συγγνώμη, ζήτησε ο Μπάιντεν για τις εικόνες με τα μέλη της Εθνοφρουράς να κοιμούνται στο πάτωμα στον γκαράζ του Καπιτολίου, την ώρα που υπάρχουν πληροφορίες ότι ανάμεσά τους υπάρχουν σχεδόν 200 κρούσματα κορονοϊού. Μάλιστα, η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν επισκέφθηκε μερικά από τα στρατεύματα για να τους ευχαριστήσει προσωπικά, φέρνοντας μπισκότα από τον Λευκό Οίκο ως δώρο. First Lady Jill Biden tonight delivering food to National Guard troops in DC, following bipartisan an outrage when hundreds of them were banished from the capital to an unheated parking garage. Ναι, εμπλοκή όμως στο Αφγανιστάν προανήγγειλε εμέσως πλην σαφώς ο νέος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν. Όπως ανακοινώθηκε, ο Αμερικανός αξιωματούχος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αφγανό ομολογό του, μεταφέροντάς του τα σχέδια της Αμερικανικής κυβέρνησης για αναθεώρηση της ειρηνευτικής συμφωνίας της διοίκησης του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ταλιμπάν, η οποία είναι σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 2020. Πέθανε στα 87 του χρόνια ο εμβληματικός τηλεοπτικός οικοδεσπότης Larry King. Στο παρελθόν, ο γνωστός Αμερικανός δημοσιογράφος είχε υποστεί καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρκίνο του προστάτη και του πνεύμονα και διαβήτη. Και ως εκ τούτου, η υγεία του ήταν επιβαρημένη και τελικά κατέληξε από τις επιπλοκές του κορονοϊού. Ήταν ο κορυφαίος σε συνεντεύξεις σε μεταμεσονύκτια τηλεοπτικά σοου και έγινε γνωστός στο παγκόσμιο στερέωμα με το talk show Larry King Live στο CNN από το 1985 έως το 2010. Ξεκίνησε ως τοπικός δημοσιογράφος της Φλόριντα και ραδιοφωνικός ερευνητής στις δεκαετίες του 50 και του 60 και ξεχώρισε το 78 ως οικοδεσπότης, όπως προείπαμε, του The Larry King Show, ενός ραδιοφωνικού ωστόσο τότε προγράμματος που έπαιζε σε πανεμβρηματική εμβέλεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Καλό σας βράδυ.